και νέα επιστολή με την οποία ζητά την ουσιαστική και άμεση στήριξη των πληγέντων των κτηνοτρόφων της περιφέρειας Θεσσαλίας από τη Θεομηνία Ντάνελ, απέστειλο περιφέρειας Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας. Σχετικά με την επιστολή που έστειλα στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, νομίζω ότι είναι επιβεβλημένο να επιταχύνουμε τις διαδικασίες της αποζημίωσης των κτηνοτρόφων, αφορά αυτή τη φορά ειδικά τους κτηνοτρόφους, για τις αποζημιώσεις που πρέπει να πάρουν μετά τον Ντάνιεν και τις οποίες δικαιούνται, όπως επίσης και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες αποζημίωσης για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν υποστεί ζημιά από την Πανόλη. Νομίζω ότι η κτηνοτροφία δικαιούται να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Ο κύριος Κουρέτας αναφέρθηκε και στην αυριανή σύσκεψη στην περιφέρεια με κυβερνητικό κλιμάκιο για τον ένα χρόνο μετά τον Ντάνιελ, όπου θα παρουσιαστούν όλα όσα έχουν γίνει σε επίπεδο έργων, πολιτικής προστασίας, τα αποτελέσματα για Πανόλη και Κουνούπια και θα γίνει ένας απολογισμός για το τι έγινε αυτούς τους 9 μήνες. Εμείς θα παρουσιάσουμε το τι έχει γίνει σε επίπεδο έργων, σε επίπεδο πολιτικής προστασίας, σε επίπεδο των αποτελεσμάτων για την Πανόλη, για τα Κουνούπια. Και θα γίνει ένα συνολικός απολογισμός το τι έργα έγιναν αυτούς τους 9 μήνες. Και κάποιες σκέψεις για τον προγραμματισμό των επόμενων μηνών θα παρουσιάσουμε. Επίσης θα παρουσιαστούν κάποιες σκέψεις για τον προγραμματισμό των επόμενων μηνών. Παράλληλα, ο Περιφερειάρης εξήρε το έργο του Κέντρου Πολιτικής Προστασίας σε ό,τι αφορά το θέμα των πυρκαγιών, καθώς όπως είπε χαρακτηριστικά, από τα 123.000 στρέμματα που κάηκαν πέρσι, φέτος πήγαμε στα 3.000. Είναι εντυπωσιακά τα αποτελέσματα. Από 123.000 στρέμματα που κάηκαν πέρσι, φέτος πήγαμε στις 3.000 με τον ίδιο αριθμό πυρκαγιών. Και γενικά θα το αναλύσουμε, όμως θα έχουμε και μια ιδιαίτερη συνέντευξη τύπου γι' αυτό, μια άλλη μέρα. Αλλά νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό κομμάτι από αυτά που θα ακούσουμε αύριο. Φυσικά είναι και όλα τα έργα που γίνονται, αλλά αυτό θα δώσουμε έμφαση σε αυτό ειδικά.